Καλησπέρα σας και καλό σας μήνα, κυρίες και κύριοι. 3η-1η Μαρτίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Και να ξεκινήσουμε από μια επιτυχία των ανδρών της ασφάλειας. Μεγάλη ποσότητα κλοπημαίων, μεταξύ άλλων κοσμήματα, χρυσές λίρες, ρολόγια, ηλεκτρικές συσκευές αλλά και εργαλεία βρέθηκαν σε διαμέρισμα 33χρονου Χιώτη. Κλοπημαία τα οποία αναζητούσαν οι άνδρες της ασφάλειας από προηγούμενες διαρρήξεις. Στο διαμέρισμα του άνδρα που βρίσκεται στην παραλία έφτασαν οι άνδρες της ασφάλειας εχθές το βράδυ. Ύστερα από πληροφορίες που είχαν, ενώ όπως τόνισε ο Διευθυντής της Ασφάλειας Ανδρέας Δαμήρης, περίμεναν την κατάλληλη χρονική στιγμή προκειμένου να εισβάλλουν στο σπίτι. Ο δράστης συνελήφθη με την διαδικασία του αυτόφορου για κατοχή μικροποσότητας χασίς και όχι για τις κλοπές, αφού πρώτα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να ερευνηθεί η συμμετοχή τους σε αυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 33χρονος απασχολεί την αστυνομία, δεδομένου ότι είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια φυλάκιση για την δολοφονία του Νίκου Μουχάνου με 30 μαχαιριές το 1998, ενώ αποφυλακίστηκε μόλις πριν από 1,5 χρόνο. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί ο κόσμος κατέκλυσε την αστυνομική διεύθυνση προκειμένου να αναγνωρίσει τα κλοπημαία. Τρεις ήταν τελικά οι τυχεροί συμπολίτες μας που βρήκαν αντικείμενά τους, τα οποία είχαν κλαπεί και τα οποία τους επιστράφηκαν. Είναι μέσα. Να αλλάξουμε θέμα, την απαγόρευση παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης από ιδιώτες εκτός χείου πολλαπλασιαστικού υλικού μαστιχοδένδρων κατοχυρώνει σχετική δικαστική απόφαση που προέκυψε ύστερα από την αντιδικία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χείου με ένα από τα μέλη της, την κυρία Χρυσοπούλου. Όπως δηλώνει ο δικηγόρος Νίκος Νύχτας, που ανέλαβε την υπόθεση μαζί με τον κύριο Βαρλά, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα της Ένωσης, η κυρία Χρυσοπούλου είχε στην ιδιοκτησία της φυτώριο μέσα στο οποίο καλλιεργούσε και εμπορεύονταν πολλαπλασιαστικό υλικό μαστιχοδένδρων, ενώ όπως τόνισε ο κύριος Νύχτας, είχε σκοπό να εξάγει το υλικό αυτό στην Κύπρο. Thank you.
Την διαβεβαίωση του Υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου ότι θα εξασφαλιστούν τα κονδύλια για τα σχολικά δρομολόγια των ΚΤΕΛ και την μεταφορά των μαθητών και για το 2011 εισέπραξαν οι δήμαρχοι που παρέστησαν στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας εχθές στην Αθήνα με αφορμή το θέμα των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων. Όπως δήλωσε ο Νίκος Νύχτας που εκπροσώπησε τη Δημοτική Αρχή Χίου, ο κ. Ντόλιος υποσχέθηκε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν τα χρήματα για την αποπληρωμή των οφειλόμενων του 2010 στους λεωφορείους, ενώ έχουν εξασφαλιστεί και οι πιστώσεις για την συνέχιση του προγράμματος και για τον χρόνο που διανύουμε. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει αναθέσει σε εταιρεία την εκπόνηση μελέτης για να εξεταστεί ο τρόπος συνέχισης των σχολικών δρομολογίων και να προταθούν λύσεις εξορθολογισμού. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Νύχτα, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν φαίνεται ότι ο νομός της Χίου είναι στις περιοχές όπου γίνεται συνετή χρήση των κονδυλίων για την μεταφορά των μαθητών, αφού βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των χρημάτων που δαπανώνται αναμαθητή για την μεταφορά του από και προς το σχολείο. Δύο μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής και 40 ημέρες μετά την συνολική αντίδραση των Περιφερειακών Συμβούλων της Λίμνου για την μη τοποθέτηση αντιπεριφερειάρχη από το νησί, έρχεται η πρώτη ανεξαρτητοποίηση για το συνδυασμό για καλή από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λίμνου, Βαγγέλη Γιαρμαδούρο. Εχθές το πρωί, λοιπόν, με επιστολή του στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βαγγέλης Γιαρμαδούρος ανακοίνωσε την απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη Ισχυρό Βόρειο Αιγαίο, καθώς και από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής που είχε εκλεγεί. Αιτιολογώντας την απόφαση αυτή στην επιστολή του, ο κ. Γιαρμαδούρος τονίζει ότι το κομβικό σημείο έχει να κάνει με τον εξοβελισμό της Περιφερειακής Ενότητας της Λίμνου, τόσο σε επίπεδο εκπροσώπησης της με τον μη ορισμό αντιπεριφερειάρχη από το νησί, όσο και στη διοίκηση των περιφερειών του πρώην επαρχείου και σημερινών πλέον υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λίμνου, που παραμένουν ακέφαλες σε πολιτικό επίπεδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα. Τα χαμόγελα και το κέφι των παιδιών του ειδικού σχολείου και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Κοφινά ήταν η επιβράβευση του Ερυθρού Σταυρού που διοργάνωσε το καθιερωμένο πλέον πάρτι της Δευτέρας στην αίθουσα του Αγίου Αρτεμίου. Τα παιδιά χόρεψαν, τραγούδησαν και απόλαυσαν τα εδέσματα που πρόσφεραν οι Ερυθροσταυρίτισες. Η χαρά η δική μας είναι να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά αυτά, λέει χαρακτηριστικά το μέλος του Ερυθρού Σταυρού, Αγγελική Κουκούμυαλο, ενώ η Γενική Γραμματέας Νίκη Ρυθιανού επεσήμανε ότι θα ήταν καλό η εκδήλωση αυτή να επαναλαμβάνονταν για μία ακόμα φορά μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Απόλυτα ικανοποιημένος από την εκδήλωση, δήλωσε και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο κύριος Γιάννης Νικήτας, που ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού. Να πούμε ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι μαθητές της τρίτης τάξης του Μουσικού Γυμνασίου, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που διασκέδασαν με τα τραγούδια για τη μουσική τους τα άλλα παιδιά. Thank you.
Οι πυργούσικες καρκαλούσες αναβιώνουν και φέτος στο χωριό των Νοτιοχωρίων με την φροντίδα του πολιτιστικού χωριού του Πυργίου την Καθαρή Δευτέρα. Να παρακολουθήσουμε τι δηλώνει χαρακτηριστικά η κυρία Άννα Καμπά. Την Καθαρή Δευτέρα διοργανώνουμε χορό, θα έχουμε ορχήστρα με καρκαλούσες και αχεράδες. Οι αχεράδες βγαίνουν, είναι καρκαλούσες κι αυτοί, απλά ρίχνουν άχερα στον κόσμο που είναι στην πλατεία. Θα βγει το χορευτικό μας να χορέψει, έχουμε και μουσικό εργαστήριο, θα βγει να παίξει αποκριάτικα τραγούδια. Mm-hmm. Τι είναι τώρα οι καρκαλούσες και αν υπάρχει και αν ο κόσμος ή τα παιδιά του Πυριού συμμετέχουν. Τα τελευταία χρόνια ναι, συμμετέχουν πολλά παιδιά. Οι καρκαλούσες είναι τα καρναβάλια. Σκεπάζουν το πρόσωπο με μαντήλι και ντύνονται ανάλογα και το ρόλο, γιατί οι καρκαλούσες πάντα παίζανε χωρατά. Γυρνούσανε τα σπίτια, τις καθημερινές, κοπαδάκια-κοπαδάκια, έτσι τα λέγανε, σε κάποια σπίτια που παρακάμνανε, παρακάμνω, δηλαδή δέχομαι τις καρκαλούσες. Και παίζανε το χωρατό τους, όπου αυτοσχεδιάζανε από πριν, ας πούμε, την ιστορία που θα παίξουνε, και τους ρόλους που θα πάρει ο καθένας, ντυνόντουσαν ανάλογα με το ρόλο τους και πηγαίνανε και παίζανε τα χωρατά τους. Mm-hmm. Σάββατο και Κυριακή δεν πηγαίνανε στα σπίτια, μαζευόντουσαν στην πλατεία και χορεύανε το διπλό, όπως και την Καθαρή Δευτέρα, αυτό που θα κάνουμε και φέτο. Mm-hmm. Είναι κάτι που προσπαθείτε να το διατηρήσετε ένα έθιμο έτσι κάθε χρόνο. Ναι, προσπαθούμε. Ό,τι μπορεί ο σύλλογος κάνει. Και υπάρχουν και τα στιχάκια που λένε. Έχετε εδώ πέρα ένα έτοιμο να μας ναι, το πείτε. Η πρόσκληση. Τα έχει γράψει η Μαρία Ιχλωρού. Λέει λοιπόν η Μαρία. Αν έχετε όρεξη, παιδιά, εμπρός μας καρευτείτε. Την Καθαρίνη στο πυργήν, ελάτε να μας δείτε. Θα πιάσουμε όλοι το διπλό, θα δέσουμε τα χέρια. Τσε καρκαλούσες μπόλικες θα βγούμε τα τραχτέρια. Θα βάλουν καρκαλούσι καλογιόν λογιόν παιδάτσα. Τσε θα έρχονται σωρί-σωρί πάνω στα γαδουράτσα. Το μεσημέρι ο χορός θα πιάσει ως το βράδυ, τσεθαλουστεί με στάχερο ολόκληρο λιβάδι. Το έθιμο του παραδοσιακού γάμου θα αναβιώσει και φέτος στην Σιδηρούντα από τον εκπολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Αμέσως μετά θα γίνει το έθιμο του δετού χορού με κέρασμα και ποτό για όλους.
ασχολούμαι με το σύλλογο της Γερούτα. Αναβιώνουμε το έφυγμα του παραδοσιακού γάμου. Και φέτος θα έχουμε σκοπό να κάνουμε και τον δεκτό. Είχα φορά που έκαναν παλιά οι ανθρώποι του Σεφαριά. Και κρατώντας μετά τα χέρια της Σεφαριστάδων, έκαναν πόλτα όλο το γιο, όλα τα σεφάρια του παιδιού. Θα υπάρχει και άλλα για όλο τον κόσμο, δωρεάν φυσικά. Να περάσουμε να δούμε και τον καιρό για αύριο που αναμένεται συννεφιασμένος με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό μήνα.